2 λεπτά. 1 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, δημόσια, την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντηση Υπουργών Άμυνας, την άτυπη συνάντηση στο Άμστερνταμ, όπως δημόσια ανακοινώσαμε, έκανε μία πρόταση. Μία πρόταση με την οποία είχαμε ήδη συνεννοηθεί με το κόμμα σας και την οποία είχε εκφράσει ένα λεπτό για η κυρία Μπακογιάννη κατά την επίσκεψη μαζί με τον κύριο Δαβάκη και τον επικεφαλής τον κύριο Κεφαλογιάννη. Ποια ήταν η πρόταση αυτή? Η πρόταση αυτή ήταν η Frontex να μπορέσει να επιχειρεί μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα για να αποτρέπουμε τον απόπλου των ανθρώπων αυτών που πνίγονται στο Αιγαίο. Και αυτή την πρόταση την κάναμε. Αποτέλεσμα της πρότασης αυτής είναι η πρωτοβουλία της Γερμανίας, η οποία τι είπε? Ότι η Frontex, όπως είπε και ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν αποτελεί ακτοφυλακή. Και μέχρι να αποτελέσει ακτοφυλακή εντός των επόμενων μηνών, δεν μπορεί να επιχειρήσει. Η Γερμανία λοιπόν πρότεινε μία συζήτηση προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δύναμη του ΝΑΤΟ. Η δύναμη του ΝΑΤΟ δεν είναι γερμανό κυβερνούμενη επαόριστον, εναλλάσσονται οι χώρες και η Ελλάδα αναλαμβάνει και η Τουρκία αναλαμβάνει και η Γαλλία αναλαμβάνει και οι άλλες χώρες. Ποια ήταν λοιπόν η πρόταση? Ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια μεγάλη ροή μεταναστών και λόγω της πιέσεως που υπάρχει για τη Συρία, το ΝΑΤΟ να μπορέσει να επιτηρήσει, να αναγνωρίσει, να προειδοποιήσει και να συνεργαστεί με τις ακτοφυλακές των δύο χωρών. Δηλαδή, αντί να μπαίνουν οι άνθρωποι και να πνίγονται από τα παράλια της Μικράς Ασίας, ερχόμενοι προς την Ελλάδα, αντί να χάνουμε 10.000 παιδιά, να υποχρεώσουμε την Τουρκία να αναλάβει το διεθνής ρόλο. Να πάρει πίσω τους ανθρώπους που ξεκινούν από τα παράλια της. Και να μην κλαίμε ανθρώπους. Αυτή είναι ακριβώς την πρόταση της Γερμανίας. Συζητήσαμε χθες στο ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία και έγινε αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Η δύναμη δε αυτή διοικείται εν αλλάξ από όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Για το όνομα του Θεού, πού είδατε γερμανοκρατούμενη δύναμη και ούτω καθεξής? Εγώ θα σας παρακαλέσω, ας συζητήσουμε για τα κανάλια σήμερα, ας πούμε για τη διαπλοκή και για τους διαφημιστές, ας δούμε ποιοι υπηρέτησαν ποιον και όταν θα έρθει η ώρα στις εθνικά θέματα, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση είναι ενωμένη, υπάρχει κοινή γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό και θα σας απαντήσουμε σε ό,τι θέλετε. Εμείς δεν υπήρξαμε ποτέ γερμανοτσολιάδες. Υπήρξαμε και υπάρχουμε ως κυβέρνηση που υπηρετεί τον ελληνικό λαό. Γελάτε. Λυπάμαι που γελάτε. Λυπάμαι που γελάτε. Εγώ θα ήθελα να ξέρω μεταξύ σας αν συνεννοείστε και αν μπορείτε να αντιληφθείτε ότι τη μια μεριά ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός του κόμματος, επισκέπτεται τα hot spot και λέει συγχαρητήρια για αυτό που γίνεται και στηρίζουμε την κυβέρνηση. Η κυρία Μπακογιάννη, συγχαρητήρια για την απόφαση που πήρατε, κύριε, προς την σωστή κατεύθυνση. Και την άλλη μέρα έρχονται το βράδυ εδώ να διατυπωθούν διαφορετικές απόψεις. Επιτέλους, συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Εμείς συνεννοούμαστε και κυβερνάμε τον τόπο προς όφελος του ελληνικού λαού. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι.